παρέμβαση Βαρβιτσιώτη τώρα. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Καλημέρα κύριε Βαρβιτσιώτη. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αυτιά. Πού πάμε τώρα και πού βρισκόμαστε και πού πατάμε κύριε Βαρβιτσιώτη. Σας βλέπω σε ένα αεροπλάνο συνεχώς. Ελάτε. Ζούμε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις, ίσως τη μεγαλύτερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει η Ευρώπη των 27. Εχθές ήμουνα στην Γαλλία με τους συναδέλφους μου. Όλοι εκτιμούν ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχίσει επί Μακρόν. Βλέπουμε ένα τεράστιο προσφυγικό κύμα, το οποίο οι πιο αισιόδοξοι το εκτιμούν ότι θα αγγίξει μέσα στις επόμενες εβδομάδες τα 2,5 εκατομμύρια. Ένα συντριπτικό νούμερο, αν σκεφτείτε ότι 1,5 εκατομμύριο ήρθαν από τη Συρία στην Ευρώπη, 2,5 εκατομμύρια μέσα σε 2 εβδομάδες πρόσφυγες από την Ουκρανία, θέτουν όλους μας μπροστά από σοβαρές ευθύνες. Και βέβαια δεν υπάρχει καμία διάθεση από τη ρωσική πλευρά να σταματήσει αυτή την επέλαση, η οποία σημαίνει και οικονομική καταστροφή της Ουκρανίας, πέρα από την ανθρωπιστική κρίση και τα θύματα που γεννά. Η Ευρώπη αποφάσισε να αντιμετωπίσει την ρωσική απειλή και την επεκτατική πολιτική του κ. Πούτιν με στεναρότητα. Επιβάλαμε τις σκληρότερες κυρώσεις που έχει επιβάλει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ενεργοποιήσει για πρώτη φορά το πακέτο της αμυντικής μας πολιτικής. 500 εκατομμύρια δίνονται προς την Ουκρανία για στρατιωτική ενίσχυση. Είναι η πρώτη κίνηση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας που κάνει η Ευρώπη. Αυτό που φώναζε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν μας έβαζε την Ευρώπη, ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η Ευρώπη και να αποκτήσει. Εμπλοκή του ΝΑΤΟ φοβάστε. Πολεμική εμπλοκή του ΝΑΤΟ φοβάστε, κύριε Βαρβιτσιώτη, επειδή τα ξέρετε καλά τα θέματα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ μακριά κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Αυτό θα σήμαινε ότι θα μπαίναμε πραγματικά σε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι κάτι το οποίο το απευχόμαστε όλοι. Μάλιστα. Ιδιαίτερα μετά την απειλή της χρήσης των πυρηνικών που έγινε από τον κύριο Πούτιν. Πράγμα το οποίο οφείλω να σας πω ότι δεν το βγάζουν από το τραπέζι κανένας από τους αναλυτές. Είναι κάτι το οποίο μας βάζει σε μια καινούργια εποχή. Η απειλή χρήση των πυρηνικών σε μια τέτοια περιφερειακή σύγκρουση και είναι κάτι το οποίο δείχνει το μέγεθος της σοβαρότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χωρούν, ξέρετε, ίσες αποστάσεις και δεν χωρούν και πολιτικές οι οποίες μπορεί να μας κατατάξουν στους ελαφρύς. Είμαστε στα σύνορα της Ευρώπης και όντας μια χώρα που απειλείται, που βρίσκεται υπό διαρκή απειλή, θα πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι. Τώρα, τι κάνουμε με τον Ερντογάν? Ο Ερντογάν πήρε το μάθημά του μετά τα όσα συνέβησαν, όπως το είπε και ο κύριος Μαρινάκης, άφησε ευθέως να εννοηθεί, ή μάλλον το είπε η κυρία Σημητροπούλου και ο κύριος Χατζηγιαννάκης. Δηλαδή, συμφωνείτε όλοι στο ότι ο Ερντογάν και λέει η μεγάλη πατρίδα, το ένα τ' άλλο, βγάλανε και χάρτη. Θα το δούμε σε λίγο το χάρτη, παιδιά. Είναι ο 48-82. Βγάζουν τα σημεία, κύριε Βαρβιτσιώτη, και θέλω να τα δούμε αυτά. Είναι δικά τους, λέει, τα νησιά. Ορίστε. Δείτε εδώ τώρα, κύριε Βαρβιτσιώτη. Δεν είναι πρώτη φορά. Εδώ τι κάνουμε, λοιπόν. Δεν είναι πρώτη φορά, κύριε. Αυτό αφορά τα νησιά που δόθηκαν στην Ελλάδα με τις δύο συμφωνίες, της Λοζάνης και των Παρισίων. Σε αυτά αναφέρονται. Τα οποία σήμερα τα έχει βάλει στο στόχαστρό του ο κύριος Ερντογάν. Και απέναντι στα οποία υπάρχει, καταρχάς, πρώτα απ' όλα η στεναρή τη στάση της Ελλάδας ότι δεν συζητάει κάτι τέτοιο. Δεύτερο, υπάρχει η στάση των ενόπλων δυνάμεων και της απόφασης της κυβέρνησης Μητσοτάκη να ενισχύσει τις ενόπλες δυνάμεις και φαίνεται πόσο σωστό ήταν το ότι πήραμε αυτές τις δύσκολες αποφάσεις να ενισχύσουμε και το πολεμικό ναυτικό και την πολεμική αεροπορία ακριβώς για να ενισχύσουμε τη δύναμη αποτροπής, να ανεβάσουμε τον κόστος. Όποια και αν είναι κύριε Βαρβιτσιώτη, η υποστήριξη. Ερώτημα. Στη δύσκολη ώρα ο Αμερικανός θα είναι μαζί μας. Στη δύσκολη ώρα θα είναι. Κύριε Αυτιά. Ο Γάλλος θα είναι. Ελάτε. Κύριε Αυτιά. Αυτό που λέει η ιστορία είναι ένα πράγμα. Ότι πρώτα εμείς θα δώσουμε τον αγώνα και μετά θα έρθουν όλοι οι άλλοι δίπλα μας. Αντιλαμβάνομαι πλήρως. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι εμείς να δώσουμε τον αγώνα υπεράσπισης των δικών μας εθνικών συνόρων. Όπως το λέτε. Αυτό πρέπει να... Όπως το λέτε, εγώ τώρα κρατώ αυτό το μήνυμα εθνικής ενότητας που δώσατε σήμερα σε ό,τι αφορά την πατρίδα μας, όρθια, δυνατή, να είναι κατά του πολέμου, να ενισχύεται συνεχώς. Και αυτό είναι και ένα δείγμα γραφής του τι συμβαίνει από εδώ και μπρος μετά αυτό τον απίστευτο πόλεμο. Κύριε Χατζηγιαννάκη, αυτό που θα κρίνει κάτι, κύριε Αυτιά, είναι αυτό που ζητάμε πλέον.
από τους εταίρους μας. Είναι να δείξει η Τουρκία με ποια πλευρά τάσσεται. Σωστό. Διότι η μη επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία ουσιαστικά αφήνει περιθώριο, πολύ μεγάλο περιθώριο, παράκαμψης αυτών των ισχυρών κυρώσεων από την πλευρά της Ρωσίας. Οι ολιγάρχες θα έχουν τα σκάφη τους στην Ατάλεια, οι τράπεζες θα λειτουργούν με τα υποκαταστήματά τους στην Τουρκία, εξαγωγές συστημάτων τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πολεμικού υλικού θα φεύγει από την Τουρκία. Τουρίστες θα μετακινούνται παρά το non-fly zone, δηλαδή την απαγόρευση πτήσεων από τη Ρωσία προς την Ευρώπη, θα μετακινούνται μέσω του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης. Αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε, το διεκδικούμε, να ξέρετε ότι το έχουμε ανεβάσει πάρα πολύ και θα φανεί πραγματικά αν Μακάρι. Η υπόλοιπη Ευρώπη εννοούν αυτό το οποίο λένε, δηλαδή τον οικονομικό αποκλεισμό της Ρωσίας. Ακριβώς. Ο εγκλεβισμός της Ρωσίας, η αφύπνιση της Ευρώπης. Έτσι έχουν τα πράγματα. Όσες ώρες και αν συζητούμε, κυρία Σημητροπούλου, κυρία Παπαδημητρίου, αγαπητέ κύριε Χατζηγιαννάκη, κύριε Μαρινάκη, για αυτά τα θέματα δεν τελειώνουν ποτέ. Κρατώ αυτό που σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών με απόλυτη παρουσία είπε εδώ. Δίνουμε μια μεγάλη μάχη να βγουν οι εξοπλισμοί από το χρέος και τα ελλείμματα. Να βγει το θέμα του ρεύματος, να επιδοτηθεί ο κόσμος, να στηριχθεί η ελληνική οικονομία. Δύσκολο το εγχείρημα. Οι Ευρωπαίοι ακολουθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Κάντε το πράξη. Εγώ θέλω να σας ξαναδώ, κύριε Χατζηγιαννάκη, κυρία Σημητροπούλου, αγαπητέ κύριε. Και ως προς την ενέργεια όμως, κύριε Αυτιά, να εξαιρεθεί. Μαρινάκη, πολύ σωστά ενέργεια, το... βέβαια. Να εξαιρεθεί. Δεν το είπανε, δεν το ζητήσανε. Όχι, ζητήθηκε, το είπε και, και ο Πρωθυπουργός το ζήτησε στην Ευρώπη. Κύριε Αυτιά, να εξαιρεθεί και ως προς την ενέργεια συγκεκριμένα εκτός από τις αμυντικές. Ζητήθηκε κανονικά με το πρόγραμμα. Να γίνει διπλό, αυτό λέμε. Ένα λεπτό. Ζητήθηκε, κυρία Σημητροπούλου. Αυτό λέμε, να εξαιρεθεί στην πράξη προκειμένου να υπάρχει ελάφρυνση. Λοιπόν, κύριε Αυτιά, ελάτε. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στη Σύνοδος Κορυφής στο Παρίσι. Σε αυτή θα συζητηθεί και το ταμείο το οποίο ζητάει για την ενίσχυση των οικοκυριών και των επιχειρήσεων από τη ραγδαία αύξηση των τιμών. Είναι μια πρόταση η οποία πέρασε τα περιεχόμενα συμπεράσματα. Τώρα λοιπόν, θα εξειδικευτεί. Το κρατάμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρία Σημητροπούλου. Κάτι τελευταίο που θα σας ενδιαφέρει και εσάς. Τέλος χρόνου, τελειώσαμε. Παιδιά. Θα ξανάρθετε πάλι. Για την πρωτοβουλία συγκέντρωση ανθρωπιστικού υλικού. Βεβαίως. Και εμείς συγκεντρώνουμε. Και εμείς παραδώσαμε χθες και έτσι πρέπει να κάνουμε όλα τα κόμματα. Μπράβο σας. Όλα τα κόμματα. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, κύριε Βαρδουτσιώτη.